αγοράκι του στο δικό του. Όχι, δεν κατάλαβε. Αυτό είναι το αυτοδοχείο. Α! Θα δίνει τον πίσω. Α! Κλειδάκι. Ορίστε. Θα πρέπει να. Όχι. Όχι, βάλτε το μέσα. Και. Μου λέγεις να γίνεις αγωνιζόμενος κάποτε, αυτό δεν μου λέγεις. Έτσι ήθελα. Δεν το κάνεις. Όχι. Τώρα μπορείς να ικανοποιήσεις εν μέρη το όνειρό σου. Πώς? Τα αγωνιστικά ξέρεις πώς μπροστά. Όχι. Με μπουτόν, με κουμπί. Από εκεί θα πάρει μπροστά. Engine start. Πρέπει να πάτε συμπλέκτη, αγαπητέ. Α. Να δεις ότι είναι αφηρημένο να κουμπανίσει τον μπροστινό. Είδες τεχνολογίες. Πήρε! Και δεν ακούγεται τίποτα μέσα. Έχω κάνει φοβερή μόνωση στο κινητήρα. Συνηθίζει να αφήνει το πόδι πάνω στο συμπλεχτή. Πρέπει να το πηγαίνει στο κινητήρα. Ναι, ξέρω. Ναι. Γιατί ξέρει ότι παίρνει τα μπόσικα και τρώνε το δίσκο πλατό. Οπότε κάνει κλάπα, τη αλλάζει αριστερά. Ναι. Αυτό το πράγμα συνέχεια. Τέλει. Συνήθεια από του αγώνε. Πρέπει συνέχεια. Του φοβάμαι λίγο το αυτοκίνητο, γι' αυτό πηγαίνω έτσι. Όχι, δεν αλλάζει. Τόσο του κάνει. Πάτωμα. Τράβο το κοντά στο κοκκινό. Να αλλάζει ο ναρή. Κατέβα τώρα μία. Θα δώσει παρκέ. Δώσε. Φουρκέτα αριστερή. Χειρόφρονο. Όχι, είναι βαρδιά, αυτό είπα δύο. Το σχέδιο φουρκέτα είναι χειρόφρονο. Σιγά-σιγά, γιατί είναι στα πόδια μας. Ναι. Όταν σου κάποτε πως ήταν πως ήταν στις πολυκατοικίες. Ναι. Θα σου σου παράδεισο. Τι ξέρεις για το Focus? Ξέρω ότι είναι από τα πιο δημοφιλή αυτοκίνητα, ας πούμε, στον πλανήτη. Κατασκευάζεται στην Ευρώπη. Έχει και καλή καριέρα σε αγώνες. Τα είπες όλα με μια κουβέντα. Εγώ θα συμπληρώσω ότι είναι το χρυσό αυγό της Ford. Πουλιέται σε 140 χώρες με το ίδιο όνομα. Είναι τέταρτη γενιά και είναι το πιο καλοπουλημένο αυτοκίνητο στην ιστορία. Πρόσφατα ξεπέρασε και την Corolla του Toyota, έχοντας πουλήσει πάνω από 12 εκατομμύρια κομμάτια. Θυμήθηκα και κάτι άλλο. Κάθε 90 δευτερόλεπτα έχει παραχθεί ένα καινούριο Focus. Αυτό λοιπόν είναι η τέταρτη γενιά. Περίπου ένα πενταετία έχουμε μία διαφοροποίηση. Όλα αυτά τα νιώθει κανείς στο εσωτερικό που είναι ανανεωμένο με πολύ λιγότερα κουμπιάς κονσόλες, νέα κονσόλα, πολύ μαλακά πλαστικά, διαφορετικό σχήμα στο καπό, στους προφυλακτήρες για να έχει πιο επιθετική έτσι εμφάνιση. Το Focus διαδέθηκε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Rally το Escort. Άλλος τρίλος, έτσι. Το 1998. Το αντικατέστησε το Fiesta στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Rally το 2011. Σε 197 αγώνες κέρδισε 43. Μία νίκη ανά 5 αγώνες περιπατηστική. Ο Χίρβον με τον Κρόγχολ με 12 νίκες. Και ακολουθεί ο Μακρέι με 9, ο Άιμσον Μακρέι. Και επίσης έχει κερδίσει 2 παγκόσμιους τίτλους για τη Ford. Άρα σε όλους τους τομείς είναι επιτυχημένο. Και άλλα αυτοκίνητα πουλάνε κατά κόρον, αλλά δεν έχουν αυτή τη σφαιρική επιτυχία. Σαν αυτοκίνητο έτσι που κάθομαι τώρα αυτή τη στιγμή και το οδηγώ. Σας αρέσει, δηλαδή. Σε ικανοποιεί. Στην οδήγηση είναι. Άλλαξαν τη γεωμετρία στην ανάρτηση για να μπορέσουν να το κάνουν πιο φιλικό, πιο εύστο. Ενίσχυσαν το πάτωμα και έτσι είναι και πιο σταθερό, δηλαδή έχει καλύτερα κρατήματα και καλύτερη κύληση. Βγαίνει σε τρεις εκδόσεις. Τετράπορτο, πεντάπορτο και station wagon. Οικογενειακό. Ακριβώς. Και χώρους τα λοιπά. Η Ford λοιπόν εδώ και 2-3 χρόνια έχει βγάλει ένα κινητήρα ο οποίος έχει βραβεύει. Μάλλον δεν έχει σταματήσει να βραβεύεται. Ένα χιλιάρι βγάζει μέχρι 125 άλογα. Υπήρχε 1600, ο οποίος κατέβηκε στο κυρισμό στα 1500 και έκανε και το 1600, το δίσκο δεν έκανε και αυτό 1500. Όλοι είναι Euro 6, που σημαίνει χαμηλότερη κατανάλωση. Δηλαδή, ο πετρελοκινητήρας του 1500 έχει μόλις 3,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα κατανάλωση. Εργοστασιακή κατανάλωση, μιλάμε έτσι. Ειδικά για την ελληνική αγορά, η αιχμή του δώρατος είναι ο χιλιάρης, ο οποίος έχει σαρώσει τα πάντα. Με εμπλοκή Έλληνα τεχνικού μέσα, έτσι. Σωρά. Με έρευνα, εξέλιξη Έλληνας. Παντού είμαστε δηλαδή. Όταν ακούει κάποιο χιλιάρης κινητήρας, λέει αυτό μου φαίνεται λίγο. Ναι, κάποτε ήταν λίγο, τώρα είναι πολύ. Γιατί έχει γίνει μια παγκόσμια κίνηση για downsizing. Οπότε έχουν κατεβάσει όλοι τους κυβισμούς, αλλά έχουν αυξήσει υποδυνάμεις, γιατί έχει αλλάξει τεχνολογία. Αν κάποιος θέλει το αμάξι, όχι μόνο για την πόλη, για να κάνει και το ταξιδάκι του, δεν έχει σημασία το ότι είναι 1000 κυβικά. Φαντάσου ότι πλέον τοποθετείται και στο Mondeo. Το Mondeo είναι η ναυαρχίδα της Ford. Είναι ένας κινητήρας ο οποίος αγώγιστα μπορεί να μεταφέρει τα πάντα. Και αεροπιάζει καλά. Αεροπιάζει μας τώρα. Την αυλώνει τη μαρμελάδα κανονικά. Πρέπει να σου πω και κάποιες τιμές ότι ο 1500 άλογα ο δίζελ είναι γύρω στα 16.897 και ο χιλιάρης που είναι το αντικείμενο μας στην Ελλάδα, γιατί έχουμε άσχημη φορολογία το αυτοκίνητο, 13.730. Ναι, είναι πολύ λογικά και σου λέω, αν κρίνω και από την οδήγηση, ας πούμε, που φαντάζομαι οκ,
ότι είναι παρόμοια σε όλα τα μοντέλα. Δεν αλλάζει. Το πάτωμα είναι ένα, η καρότσα είναι μία, αλλάζει η καρδιά. Πολύ μαλακό είναι. Έτσι γυρίζει. Κοίτα εδώ με ένα δαχτυλάκι το ρωστό. Επιβεβαίωσες, πιστεύω, το μήλο κάτω από τη μηλιά. Γιατί ο πατέρας δεν ήθελε. Για αλλού πήγαινα, αλλού είμαι αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω που θα καταλήξω, αλλά ο δρόμος θα δείξει. Το ψώτης λοιπόν, ο οποίος με οροσκόπο βουαλεί. Έχει νόκοκο, πειράζει. Κορυφαίο. Από ό,τι έχω καταλάβει, στη ζωή τίποτα δεν έρχεται έτσι. Πρέπει να σκάψει πολύ για να φυτρώσει ο κήπος. Δηλαδή όλα θέλουν δουλειά. Τι σου λέει ο Βιμπέτερ που μου λέγεις που κατασυναντηθεί? Ότι θέλω να συνεργαστούμε γιατί με θεωρεί εξαιρετικό συνεργάτη. Λοιπόν, είχε πει κάποια στιγμή ότι ηθοποιός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος το θαυμαστό που κάνει να κάθεται σε μια γωνιά ήσυχος για 8 ώρες, ξέρω εγώ, και να πρέπει τη μία που μένει να πάει και να τα δώσει όλα. Εκεί που είσαι άνθρωπος, κανονικά πρέπει να γίνεις ρόλος. Και ρόλος είναι άνθρωπος. Εγώ όταν ήμουν πιο πιτσιρικάς, έλεγα, μα τι είναι τελικά να ηθοποιός, δηλαδή λίγο είχα αρχίσει να το απομυθοποιώ. Στην ουσία είμαστε καλή μίμη, ας πούμε, ο ηθοποιός είναι στην ουσία γλύπτης ενός ζωντανού οργανισμού, ενός ανθρώπου. Αυτό είναι το στοίχημα, να καταφέρεις να δημιουργήσεις μια ζωή. Γλύπες ρε άνθρωπα. Σόπα! Θα πέσω από τον κρεμό! Κάποιο όνειρο που ήθελες να κάνεις πραγματικό δεν έχεις κάνει ακόμη? Να οδηγήσω σε αγώνες ταχύτητας. Okay. Μου έλεγες προηγουμένως κάτι και πραγματικά εντυπωσιάστηκα για το πόσες σελίδες ήταν κάποια δουλειά που κάνατε. Στα καθημερινά η δουλειά είναι πάρα πολύ. Ναι. Το γύρισμα είναι 10 ώρο. Μέσο όρο κάθε μέρα κάνουμε 25 σελίδες, δηλαδή πάνω από 10 σκηνές, οι οποίες παρεμπιπτόντως καλύπτουν όλη την γκάμα των συναισθημάτων, ας πούμε. Συνολικά μέσα στα 3 χρόνια, ας πούμε, στην τελευταία δουλειά που κάναμε, σίγουρα γυρίσαμε πάνω από 4.000 σελίδες. Αυτό είδες. Οχ! Έχω εντυπωσιαστεί. Δεν χρειάζεται, μπορεί να κοιτάς εδώ. Α, ναι. Συνήθεια. Το πιστεύεις όμως ότι αισθάνομαι μια ανασφάλεια να με κοιτάω? Ναι, σίγουρα. Μέχρι να το συνειδητοποιήσεις, θα σου χτυπάει και θα πάμε πίσω. Θα εξοπλίζεται με πάρα πολλά ηλεκτρονικά τεχνικά δημιουργήματα που βοηθούν τον οδηγό. Όπως για παράδειγμα, αποφυγή συγκρούσεων μέσα στην πόλη. Δεν είσαι μόνος σου στο αυτοκίνητο. Και φυσικά κάτι ακόμη στο ταμπλό που πρωταγωνιστεί η οθόνη των 8 ιντσών, η οποία πρώτη φορά εφαρμόζεται. Είναι αμερικάνικη νοοτροπία. Όλα huge στην Αμερική, ξέρεις. Τώρα που λέγεις για ασφάλεια, επειδή παρακολουθώ τις εξελίξεις στα αυτοκίνητα, ακούγα ότι θα φυσάει αέρα στη μούρη από το τιμόνι, μπορεί να αρχίσει να φωνάζει το αυτοκίνητο κτλ. Μα παρατηρεί ότι είσαι λίγο περίεργος και μάλιστα σου παίρνει για τον έλεγχο και το σταματάει στην άκρη από μόνο του. Είσαι μεταξύ έλτιας και μυθοπλασίας. Έχουν ενεργοποιηθεί ήδη στα αυτοκίνητα, ας πούμε, αισθητήρας ο οποίος καταλαβαίνει ότι είσαι κουρασμένος και σου βγάζει κάποιο χητικό, σου βγάζει μια κούπα καφέ, σου λέει, δεν πάρει κάτι καλύτερα δεξιά. Ναι, φίλε, ναι. Σίγουρα είναι κάτι, μα ήδη στα φορτηγά που είναι πολύ πιο προχωρημένη τεχνολογία, έχει γίνει εφαρμογή και αν πει ο οδηγός μας έχει μυρίσει ενόπλημα, το ανοιχνεύει και δεν παίρνει μπροστά. Για να καταλάβεις πόσο περίεργος τύπος είμαι. υπάρχει ένα παιχνίδι για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Είναι εξομοιωτής οδήγησης νταλίκας και κάνεις ταξίδια στην Ευρώπη μεταφέροντας εμπορεύματα και μου αρέσει πάρα πολύ. Μπαίνεις και παίζεις νταλικέρης. Ο τέτοιος περίεργος τύπος είναι αδιαφυσβήτητο. Καλά πλάκα, καλά αστείευομαι. Σας παρακαλώ, όταν είσαι τοξιώτης με οροσκόπο χινόκοκο. Και δεν πειράζει καθόλου. Ούτε πίνει κυλίνη δεν συμπιάνει καθόλου. Οκ, Κωνσταντίνε μου. Χάρηκα πολύ. Χάρηκα και εγώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνε. Να είσαι καλά. Και θα σε κουτσάρω, που σου αρέσει. Θα σε μανατσάρω. Θα χρησιμοποιώ ελληνικές λέξεις. Όταν θα πας στις αγώνες ταχύτητας, θα έρθω από κοντά. Τέλεια. Σαν θα με εκπαιδεύσεις. Ψυχοϋποστηρικτής σου και θα σε εκπαιδεύσω. Ωραία. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε.